Όπα, όπα, περίμενε. Πριν να τρέξεις, να χτυπήσεις το κουμπί για subscribe, κάτσε να συζητήσουμε λιγάκι. Κι εγώ, Android fan είμαι, δεν το κρύβω, ποτέ δεν το έχω κρύψει, αλλά κάτσε να σου εξηγήσω γιατί πιστεύω ότι η Google έχει αποτύχει μαζί με τον Google Pixel 3 και 3 XL. Ήδη έχω κάνει ένα βίντεο, μόλις είδαμε την παρουσίαση του Google Pixel 3 και 3 XL και την έκραξα που έβαλε αυτόν το λατρεμένο notch πάνω στη συσκευή. Αυτός όμως δεν είναι ο λόγος που πιστεύω ότι αποτύχει με αυτές τις δύο συσκευές. Ίσως ο μεγαλύτερος λόγος που πιστεύω ότι έχει αποτύχει με αυτή τη συσκευή που κρατώ στα χέρια μου είναι η τιμή. Γνωρίσαμε τη σειρά Nexus επειδή ήταν σε ελκυστικές τιμές. Είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά, δεν ήταν κορυφαία όπως βλέπουμε τώρα με τα Pixel. Και αυτός είναι ένας λόγος που εμείς οι Geeks πηγαίναμε και παίρναμε αυτές τις συσκευές. Η Google μας τα άλλαξε, παρουσίασε την σειρά Pixel αντί της Nexus, την κοστολόγησε πολύ πιο ακριβά από την σειρά Nexus, γιατί έβαζε κορυφαία χαρακτηριστικά. Μπορώ να πω το Pixel 2 XL ήταν από τα αγαπημένα μου κινητά και ακόμη και σήμερα ντρέπομαι και λυπάμαι που το έχω πουλήσει. Γι' αυτόν πήρα το 3 XL ελπίζοντας να ξαναζήσω εκείνες τις ωραίες στιγμές που είχα ζήσει μαζί με την προηγούμενη συσκευή. Αλλά δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε το notch που παιδιά το έχω απενεργοποιημένο μέσα από τις ρυθμίσεις, γιατί πραγματικά μου χτυπάει κέντρο, όχι γιατί απλά είμαι ένας σκατοπερίεργος τύπος, που ναι μπορεί να είμαι, όσοι με ξέρετε σίγουρα θα πείτε ναι, αλλά γιατί όταν έρχονται αρκετές ειδοποιήσεις, τότε σου βάζει απλά μια μυτελίτσα εκεί πάνω, ότι υπάρχουν και άλλα εικονίδια που μπορείς να δεις, άρα χάνω από το χώρο που θα αξιοποιήσω μετά. Άρα τι κερδίζω ακριβώς από βάζοντας έναν notch περισσότερη οθόνη και έχω αυτό το άσχημο, το κακάσχημο πράγμα. Λοιπόν, πριν να φύγω για λόγο το θέμα όμως, να πάμε στον κύριο λόγο. Παίρνει μια συσκευή η οποία σου κοστίζει γύρω στα 1000 ευρώ. Ωραία, ωραία. Συναγωνίζεσαι μαζί με S9 Plus, συναγωνίζεσαι μαζί με iPhone XS, συναγωνίζεσαι με την κορυφαία συσκευή από... ξέρω ποια άλλη έχει απομείνει στο παιχνίδι εκτός από Samsung και Apple. Έχει απομείνει η HTC, όχι. Έχει απομείνει η Sony, όχι και τόσο. Λοιπόν, συναγωνίζεσαι μαζί με Samsung και μαζί με Apple πάνω στις συσκευές της, ωραία. Ωραία. Περιμένω ότι εκτός από την κορυφαία κάμερα που ναι, είναι από τις καλύτερες κάμερες που έχω δοκιμάσει ποτέ πάνω σε κινητό, αυτόν του βγάζω το λαπέλο, θα έχει και όλα τα άλλα. Έχουμε καθαρό Android που λατρεύω, αλλά πιστεύω ότι η OnePlus το έχει καταφέρει καλύτερα. Έχει αυτόν το κάτι, αυτόν το λιγάκι κάτι παραπάνω στα customizations που μπορείς να αλλάξεις λίγο το menu bar, μπορείς να αλλάξεις κάποιες ρυθμίσεις, τα χρώματα μέσα κτλ. Είναι αυτό το κάτι το ελάχιστο που χρειάζεσαι και όχι το bloatware που βλέπεις μαζί με τα Samsung, μαζί με τα Sony ή μαζί με το MUI της Xiaomi, που εδώ περιμένω πράξη από κάτω, ξέρετε στα σχολεία θέλετε, όλοι οι fans τη Xiaomi, Xiaomi, έχουν μάθει να την ακούμε Xiaomi, anyway, μη φεύγω για λόγο το θέμα. Συναγωνίζεσαι με όλα αυτά τα κινητά, δεν αρκεί μόνο μια υπέροχη κάμερα. Πρέπει να έχεις και όλα τα άλλα. Τι είναι όλα τα άλλα μου ρωτάτε. Ένας από τους λόγους που αποφάσισα να πουλήσω το Pixel 2 XL ήταν γιατί καθυστερούσε λίγο παραπάνω από τα Samsung που ως γνωστό μετά από λίγο σου λαγκάρουν. Είχα αυτά τα κολλήματα μαζί του, μπορεί να μην είχαν κακομάθει η OnePlus με το τότε 5T, αλλά με κακόμαθα ακόμα περισσότερο με το XR, και βρίσκω αυτήν εδώ τη συσκευή, το 3 XL της Google, να λαγκάρει. Κάτι που δεν ανέχομαι πάνω σε συσκευή η οποία
τρέχει καθαρόν Android. Υποτίθεται ότι η Google έχει κάνει αυτή τη συσκευή για να μας παρουσιάσει πόσο γαμάτο μπορεί να γίνει το Android. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει αποτύχει. Δεν γίνεται να παντώ το κουμπί και να κάνει τόση ώρα. Αυτό να το δεχτώ από μια συσκευή η οποία μπορεί να μου κοστίσει 350 με 400 ευρώ. Όχι από μια συσκευή η οποία βρίσκεται στα 1000 ευρώ. Απαράδεκτο. Απλά παράδεκτο. Και όχι, δεν πρόκειται για προβληματική συσκευή, γιατί το έχω φορμάρει, έχω ξαναβάλει το λογισμικό, δεν γίνεται. Έχω βρει φίλον ο οποίος έχει το Pixel 3 και του παρουσιάζει το ίδιο θέμα. Απλά απαράδεκτο. Google, shame. Shame on you. Γι' αυτό δεν θα πρότεινα το Pixel 3 XL ούτε το Pixel 3 σε κανέναν από τους subscribers του καναλιού να πάνε να το χτυπήσουν. Γιατί δεν είναι ούτε καν value for money, γιατί δεν μπορώ να πω πάρε αυτόν αντί να πάρεις το S9, το S9 Plus, το Note 9 ή ακόμα και το iPhone. Δεν μπορώ. Αν το πω, θα βρίσκομαι ψεύτης. Όμως, αν η μόνη του έννοια είναι να έχει την πιο γαμάτη κάμερα πάνω σε κινητό, τότε ναι, πήγαινε χτύπα το. Ή καλύτερα λέω, πάρε το Pixel 2 XL, γιατί για να λέμε την αλήθεια, δεν βρήκα και τόσες μεγάλες διαφορές. Είναι το night sight να μου πεις. Klein Mine. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing και η δική μου άποψη μετά από ένα μήνα που χρησιμοποιώ το Google Pixel 3 XL. Εσείς τι νομίζετε? Περιμένω τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια και θα τα ζω στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Γεια σας. We'll be right back.